ζωής απλανός και ασφαλός, ως την ώρα προσευχήν στο όνομα του Χριστού μας και μετά να βρεθούμε όλοι στη Βασιλεία των Ουρανών. Ελέγχθησαν όμως εις το διάβα των αιώνων μερικές παρεξηγήσεις, λόγου χάρη. Όταν λέγουμε την προσευχή «Θεωτό και Παρθένε σώσομαι», αυτή η λέξη «σώσομαι» σκανδαλίζει. Από απλότητα, από αφελότητα, ίσως και από σκοπιμότητα, αλλά δεν θέλω να το είπω. Θα το πω καλύτερα από απλότητα. Διατί να λέγουμε «σώσομαι», αφού δεν σώζει η Πανεγία μας, μόνο ο Χριστός μας σώζει. Ακριβώς είναι όπως τα λέμε, αλλά θέλει μία ανάλυση θεολογική που είναι και συχνά μας απλή. Όταν λέγουμε «Θεωτό και Παρθένε σώσομαι», τι εννοούμε, πώς το ερμηνεύουμε. Βλέπετε, η λέξη της θεολογίας έχει μερικά νοήματα κλειδιά που πρέπει κανείς να τα κατέχει σαν εμπειρία και μετά να τα προφέρει. Δεν πρέπει να λέγουμε κάτι που να μην καταλαβαίνουμε, διότι θα έχουμε κενά μέσα μας και θα έχουμε απορίες και ελλείψεις. Όταν λοιπόν λέγουμε «Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με», λέγοντας την λέξη «ελέησόν με» εννοούμε αυτό το τρίπτυχο. Συγχώρησε τις αμαρτίες μου, θεράπευσε τα πάθη μου και δώσ' μου τον παράδεισο. Αυτά τα τρία εννοούμε. Σε αυτά τα τρία εμπεριέχονται όλα. Δεν απουσιάζει κανένα αίτημα εφόσον καταλήγουμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Έτσι λοιπόν έχουμε άφεση αμαρτιών, θεραπεία των παθών και των λογισμών και Βασιλεία των Ουρανών. Αυτό το αίτημα το έχουμε και το εννοούμε από καρδίας και από το νόος μας όταν λέγουμε «ελέησόν με». Δεν θα πούμε ποτέ λοιπόν αυτή την προσευχή «Θεωτό και Παρθένε ελέησόν με». Είναι βλάσφημο, είναι λάθος. Μόνον ο Χριστός ελεεί, δηλαδή μόνον ο Χριστός συγχωρεί τις αμαρτίες μας, όχι η Πανεγία και κανένας άλλος. Εφόσον λοιπόν το κατέχει η Εκκλησία μας ότι το ελέησόν με απευθύνεται μόνο στο Χριστό μας που μας σώζει από τις αμαρτίες μας, μας θεραπεύει ως ιατρός ψυχών και σωμάτων από τα πάθη μας, από τους δαιμονικούς λογισμούς μας, τους χιλιάδες χιλιάδων λογισμούς, όλες τις κλίμακες της διαστροφής και αμαρτίας που μας βομβαρδίζουν άσπροχνα και ανελέητα μία ζωή οι δαίμονες και τελικά μας παρέχει τον Παράδεισο, τη Βασιλεία Του, που μας ετοίμασε προκαταβολής κόσμου, ερχόμαστε και στο όνομα της Πανεγίας μας. Πώς θα το ερμηνεύσουμε «Θεωτό και Παρθένε σώσομαι»? Τι θα εννοήσουμε λέγοντας τη λέξη «σώσομαι»? Εάν το πούμε «πρέσβευε ημών» δεν είναι καλύτερα? Αν το πούμε «βοήθησόν με» δεν είναι καλύτερα? Βεβαίως και είναι καλά, όλα αυτά καλά είναι. Αλλά οι πατέρες μας κατέληξαν στη λέξη «σώσομαι» και δεν είναι θεολογικά ούτε και δογματικά λάθος και ταιριάζει σε εμάς που γνωρίζουμε και κάτι κατέχουμε ως Ορθόδοξοι να τις λέγουμε «αϊπάρθενε Θεωτό και σώσομαι». Πρεσβεύει και μάλιστα μητρικός. Όλοι πρεσβεύουν δουλικός. Και οι άγγελοι και οι άγιοι. Μόνο η Παναγία πρεσβεύει μητρικός. Η λέξη «μητρική πρεσβεία» σημαίνει εάν από τη μία ζυγαριά και πλάστηκα βάλουμε όλες τις προσευχές αγγέλων και αγίων που προσεύχονται δί μας και από την άλλη πλάστηκα βάλουμε μόνο μία προσευχή της Παναγίας μας, θα γύρει αμέσως προς την πλευρά της Παναγίας μας. Δεν μπορεί να συγκριθεί καμία προσευχή και όλων μαζί. Είναι ασύγκριτα τα μέτρα μιας προσευχής της Πανεγίας μας, διεμάς τους αμαρτωλούς και τυποτένιους. Αυτή την εμπειρία της μετρικής παρησίας και μετρικής πρισβείας η Εκκλησία μας το διατυπώνει στο θέμα της προσευχής λέγοντες οι πατέρες μας «Θεωτό και Παρθένε σώσομαι». Δια τους άλλους Αγίους «πρέσβευε περί ημών» ή «βοήθησόν» ή «ελάστητιν» κτλ. Λέξεις που έχουν μικρότερα νόημα, μικρότερη σημασία, διότι είναι και ελάσσονες Άγιοι. Όταν θα εννοήσουμε εμείς στη ζωή μας την πεπέρα ζωή,